Τώρα, μας είπε ο Μανώλης την Παρασκευή ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται κάπου αλλού. Ναι. Θα αλλάξει δηλαδή περιβάλλον από το περιβάλλον των σεισμών και τον βλέπουμε εδώ πλέον. Σαν γνωστό να είναι το πλάνο. Στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Α, βρέχει. Μάλιστα. Αν μπορεί να διορθωθεί και ο ήχος, γιατί ακούω και τον εαυτό μου. Βεβαίως. Το φτιάξει η υπηρεσία, Μανώλη, έχει το νου της. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είμαστε εδώ και πραγματικά μου φαίνεται τόσο περίεργο, διότι όταν 13 μέρες έβλεπα συνέχεια συντρίμια, νεκρούς και τις τελευταίες μέρες κυρίως τα πράγματα είχαν γίνει πολύ χειρότερα από άποψη αυτή. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η άφηξη στην Κωνσταντινούπολη ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Λογικό, ναι, σε ακούμε όλοι μας, ακούμε εμείς κανονικά. Όμως υπάρχει ατζέντα και η ατζέντα, δηλαδή η ζωή τρέχει. Και αυτό το αποδεικνύουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, όπως και ο Νίκος Δένδιας είχε φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στην Αντιόχεια και είχε δει την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, στη σεισμόπληκτη περιοχή. Τώρα έφτασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν. Και το λέμε αυτό διότι από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, 2 χρόνια έχουν περάσει, δεν είχε έρθει στην Τουρκία. Συνήθως οι Υπουργοί Εξωτερικών οι προηγούμενοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και μετά από 3-4 μήνες ερχόταν και στην Τουρκία. Ναι. Ότι δεν είχε έρθει 2 χρόνια ήταν και αυτό ένα δείγμα της κατάστασης των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Μελούτ Τσαβούσογλου, πέταξε με το ελικόπτερο στην περιοχή της Αντιόχειας, δεν προσγειώθηκε το ελικόπτερο εκεί. Καταλαβαίνετε το να κατέβει σε μια περιοχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που χρειάζεται μια ασφάλεια περισσότερη από τους άλλους. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ένα στοιχείο που μας προκάλεσε εντύπωση ήταν εκεί και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμενόμενο, όπως ήταν και ο Έλληνας πρέσβης, ο κ. Ζάζαρης με τον Νίκο Δένδια, ήταν και ο Αμερικανός πρέσβης, αλλά μία διαφορά με τον Έλληνα πρέσβη. 15 μέρες πριν, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας τον είχε κατηγορήσει ότι είναι, όπως οι άλλοι πρεσβευτές, σχεδιάζουν πραξικόπημα εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης. Ήταν μαζί τους και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ σας λέω τι είχε πει ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας. Τώρα. Σήμερα η συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν έχει σημασία πάρα πολύ και για την Ελλάδα αλλά και για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Και το λέμε αυτό διότι τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων για την Τουρκία. Καθώς έρχεται ο Μπλίνκεν με μήνυμα και από τον Μπάιντεν. Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έβαζε και βάζει εμπόδια για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Έχει δημιουργήσει μεγάλη κρίση με την Ελλάδα και θέλει να πάρει και F-16. Άρα. Αυτή είναι η ατζέντα. Και βεβαίως και τη Ουκρανία, στο ζήτημα που η Τουρκία στηρίζει ρωσικές εταιρείες, τη Ρωσία να παρακάμψει τα εμπάργκο, τα εμπόδια. Και σε αυτό θα έρθει ένα μήνυμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συναντηθεί ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Μπλίνκεν. Βέβαια, υπάρχει στο πρόγραμμα του Τούρκου Πρόεδρου σήμερα να επισκεφθεί και την Αντιόχεια μαζί με τον Μπαχτσελή. Αλλά εντάξει, αυτά κανονίζονται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλά, προφανώς. Δηλαδή, μπορεί να δει τον Μπλίνκεν και να φύγει μετά. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή η συνάντηση, αλλά θεωρείται πιθανή να γίνει σήμερα αυτή η συνάντηση. Άρα το κυρίως πια το λες Μανώλη, Φιλανδία-Σουηδία. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν στο τραπέζι τα F-16, τα ελληνοτουρκικά, η Ανατολική Μεσόγειος. Θα είναι. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε μιλήσει με αξιωματούχους, θα είναι, διότι και τα F-16 έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Διότι υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Μενέντες και από πάρα πολλά στελέχη του Κογκρέσου, μέλη του Κογκρέσου, για τις τάσεις Τουρκίας, γιατί η Τουρκία ήταν αυτή που έλεγε ότι θα εισβάλλει στα νησιά, ότι τα νησιά πρέπει να αποστρατικοποιηθούν, πρέπει αλλιώς θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους. Υπήρξε η αντίδραση με τον Ταϊφούν, υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κάσους μπέλι, δηλαδή η αιτία πολέμου τα 12 μίλια, άρα όταν βλέπουν οι Αμερικανοί ότι η Τουρκία στηρεί αυτή τη στάση να δώσουν F-16, ήταν λίγο δύσκολο. Αν η Τουρκία αλλάξει στάση... Ο πρώτος πάντως, Μανώλη, μου συγγνώμη για την διακοπή, που θα διερευνήσει ουσιαστικά αν υπάρχει καινούργια σελίδα και στο μυαλό της Τουρκίας, θα είναι ο Μπλίνκεν. Δηλαδή, βεβαίως. Είναι προφανές ότι ο Μπλίνκεν θα παροτρύνει την Άγκυρα να αφήσει τις απειλές και τα λοιπά και να αξιοποιήσει την αλληλεγγύη της Ελλάδας και να κάτσει στο τραπέζι με άλλη διάθεση και τα λοιπά. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απάντηση και θα μεταφέρει ο Μπλίνκεν από την Άγκυρα στην Αθήνα απόψε.
Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πολύ σωστά το λες, γιατί μετά την συνάντηση, τις συναντήσεις ενδεχομένως αυτές, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει στην Αθήνα και εκεί βεβαίως ενδεχομένως να έρθει και κάποιο μήνυμα και από τον Τσαβούσογλου αλλά και από τον Ερντογάν προς τον Μητσοτάκη. Θα τα έχει ζεστά τα νέα, φρέσκα. Ζεστά, σημασία του. Βέβαια. Βέβαια. Όπως επίσης, Παντώνη μου, δηλαδή, είπα αυτό. Όπως επίσης, Παντώνη μου, δηλαδή, είπα αυτό στον πρόεδρο. Συγγνώμη, είπα αυτό στον πρόεδρο, μου είπα αυτό. Ακριβώς. Και κάτι και εσείς αυτό. Και υπάρχουν τέτοια πράγματα που μπορούν να γίνουν και είναι εύκολο και μακάρι να. Την ίδια μέρα το πακέτο. Α, και κάτι έλεγες. Ναι, ένα το κρατούμε εδώ. Το δεύτερο είναι ότι μόλις προχθές ο Τσαβούσογλου είπε όχι στον Στόλτεμπεργκ με φόντο την καταστροφή. Ακριβώς. Για τη Σουηδία. Θα αλλάξει κάτι σήμερα? Όλα μπορούν να γίνουν στην πολιτική, διότι το μήνυμα έρχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον Biden. Αυτό που θέλει οπωσδήποτε η Ουάσιγκτον είναι η Τουρκία να γίνει μια νατοϊκή χώρα. Να έρθει κοντά στη Δύση, να αφήσει τις στενές σχέσεις με τη Ρωσία και όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων από την ενέργεια μέχρι και την άμυνα, δηλαδή από τις 400 μέχρι τον πυρηνικό σταθμό, μέχρι και την παράκαμψη του εμπάργου εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή αυτό να γίνει. Και βεβαίως αυτό συνδυάζεται και με την, όπως τουλάχιστον μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον αναθεωρησμό της Τουρκίας που αμφισβητεί και νατοϊκά σύνορα, απειλεί νατοϊκή χώρα. Τα έχουμε δει αυτά. Μέχρι το σεισμό της 6 Φεβρουαρίου, απειλούσε με εισβολή τα ελληνικά νησιά, απειλούσε με αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών και βεβαίως απειλεί και την συνοχή του ΝΑΤΟ, εμποδίζοντας την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, κάτι που δεν θέλει οπωσδήποτε η Ρωσία. Δηλαδή, έτσι είναι. Νατοϊκή χώρα λειτουργεί υπέρ των λειτουργούσε. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Λειτουργούσε υπέρ των συμφέροντων τώρα της Ρωσίας. Τώρα, αν μετά τη συνάντηση του Μπλίνκερ και τα μηνύματα που θα έρθουν, δηλαδή, κοιτάξτε, ενδεχομένως, δεν λέω, σενάριο είναι αυτό. Θα πάρετε τα F-16, αλλά κοιτάξτε, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ηρεμία, να ενταχθεί η Σουηδία και η Φινλανδία, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει και οικονομία της Τουρκίας. Προσέξτε. Κοιτάξτε, υπάρχει η οικονομία τώρα πια και ο παράγοντας της οικονομίας της Τουρκίας. Διότι τώρα πια σταματούν οι έρευνες και οι διασώσεις και οι απεγκλωβισμοί. Τώρα είναι τα συντρίμια. Τώρα αρχίζει να βγαίνει ο λογαριασμός του κόστους του σεισμού. Και η Τουρκία θα χρειαστεί. Και τώρα η Τουρκία θα χρειαστεί χρήμα και όχι μόνο φρέσκο χρήμα. Και ξέρετε και την υποστήριξη των διεθνών οίκων. Δηλαδή είναι και οι βαθμολογίες, είναι και όλα αυτά που οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι πίεσης μιας χώρας. Άρα καταλαβαίνουμε είναι ότι. Είναι και αυτό που λες, Μανώλη, πάντως, ότι αν θέλει η Τουρκία να λύσει τα προβλήματα, τα λύνει. Το έχει πει και ο Τούρκος Πρόεδρος. Εμείς εδώ είμαστε για να λύνουμε τα προβλήματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Επομένως αυτή η φράση άσχετο τα λέει. Ποιος θα δημιουργεί ή όχι. Ναι. Άσχετο ποιος θα δημιουργεί. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, έχει μιλήσει για νέα σελίδα σε Ελληνοτουρκίες. Θα τις δούμε αυτές, αλλά νομίζω η σημερινή συνάντηση θα δώσει το στίγμα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το μήνυμα που θα έρθει από τη Ουάσιγκτον και από εκεί πέρα βεβαίως ποια θα είναι η ανταπόκριση της Τουρκίας. Θα το καταλάβει και η ελληνική κυβέρνηση αφού ο Μπλίνκερ θα φτάσει στην Αθήνα αμέσως μετά και θα εξηγήσει τις συναντήσεις και τα μηνύματα που έρχονται από την Άγκυρα. Το ότι εγώ δεν νομίζω να αποκλείσει η Τουρκία οποιοδήποτε διάλογο. Το ζήτημα είναι τι εννοεί η Τουρκία διάλογο. Αυτό έχει σημασία. Πάντως τις γραμμές έχει βάλει, από ό,τι καταλάβαμε, και με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπήκαν ξανά στο τραπέζι μετά από εκείνη τη συνάντηση που είχαμε Καλίν Μπούρα, αυτά τα ξαναθύμισαν. Έτσι δεν είναι? Μετά τη συνάντηση Καλίν Μπούρα βεβαίως υπήρξαν και άλλες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Ο κύριος Καλίν είχε μιλήσει και για να φύγουν οι αστυνομικοί. Ο Ταϊφούν εκτοξεύθηκε άλλες τρεις φορές. Τα είχε πει όντως πολλές φορές. Ελλάδα, δηλαδή, άρα νομίζω, φαντάζομαι τα εννοεί. Βεβαίως τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Υπάρχει ο σεισμός. Βέβαια. Ο σεισμός που πραγματικά έπληξε πολύ σοβαρά την Τουρκία.